Ο νέος γύρος των διερευνητικών επαφών στην Αθήνα ξεκίνησε, αλλά η Άγκυρα ένα μόλις 24 ώρες πριν την έναρξή του φρόντισε να επιβαρύνει το κλίμα των συνομιλιών, εκδίδοντας ρηματική ανακοίνωση προς την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τις άλλες δύο χώρες. Οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας που είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα όσον αφορά την Ελλάδα θα απαντηθούν την κατάλληλη στιγμή και με τον ενδεδειγμένο τρόπο διά της διπλωματικής οδού. Η Άγκυρα στη ρηματική της διακοίνωση υποστηρίζει προκλητικά ότι η πόντιση καλωδίων μεταξύ Κρήτης και Κύπρου σχεδιάζεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και ως εκ τούτου απαιτείται άδεια από εκείνην. Την ίδια ώρα η τουρκική ηγεσία συνεχίζει να κατηγορεί την Ελλάδα ότι διαβάλλει την Τουρκία στην Ευρώπη. Kendi değerleriyle çelişme pahasına haksız olduğunu bile bile dayanışma anlayışı çerçevesinde tamamen Türkiye'nin aleyhinde oldu ve üyesi ülkelerin haksız politikalarını ve maksimalist taleplerini desteklemek durumunda kaldı. Είμαι πρόθυμος να συνδυθώ με τον Τούρκο ομολογό μου και φίλο μου τον κύριο Μαυλού Τσαβούσογλου, αλλά βέβαια μια τέτοια συνάντηση πραγματοποιείται μέσα στο κατάλληλο κλίμα. Ο 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών περιλαμβάνει και πολιτικές συνομιλίες, οι οποίες είχαν παγώσει από τις αρχές του 2020 και τώρα η τουρκική ηγεσία επιδιώκει να τις παρουσιάσει ως στοιχείο αναβάθμισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Για την Ελλάδα οι επαφές ήταν και παραμένουν διερευνητικές. Ένας τεχνικός και άτυπος και μη δεσμευτικός διάβλος συζήτησης δεν είναι διαπραγμάτευση, όπως είπατε. Διαπραγμάτευση, αν και εφόσον υπάρξουν και διατυπωθούν συγκλήσεις, θα υπάρξει σε μεταγενέστερο στάδιο είτε αυτό είτε συνυποσχετικό για παραπομπή στη Χάγη.